δεν έχω σήμα. Αριστερά μας η συνοικία που βλέπετε είναι από τις πιο ακριβές συνοικίες. Εκεί βρίσκονται πάρα πολλά, βλέπετε εδώ στο λόφο επάνω, πολλά κτίρια πρεσβειών. Εκεί είναι η Αμερικάνικη πρεσβεία, εκεί είναι η Κινέζικη πρεσβεία, διάφορες δηλαδή πρεσβείες. Ενώ η δική μας είναι μέσα στο κέντρο, μέσα στην πλατεία της πόλης, θα τη δούμε με την ελληνική σημαία. Ακριβώς στο Δημαρχείο. Λοιπόν, και πάλι δεξιά μας έχουμε το Δούναβι, να το εστιατόριο αυτό, παρατηρητήριο, πέρα από εστιατόριο, μία γέφυρα η οποία τελείωσε, είπαμε, το 1972, 434,5 μέτρα, το μήκος της είναι μοναδική η οποία έχει μία καλωδίωση, έτσι. Και κοιτάξτε ψηλά το εστιατόριο που μοιάζει σαν να είναι UFO, έμεινε στην ιστορία UFO. Επάνω έχει εστιατόριο, η γέφυρα έχει και για αυτοκίνητα, έτσι, και για τα αυτοκίνητα και για τους πεζούς και ποδήλατα. Κοιτάξτε αριστερά, τώρα θα ανέβουμε και το κάστρο, ο Αγίος Μαρτίνος είναι αριστερά μας, η εκκλησία του Αγίου Μαρτίνου που είπαμε έγιναν οι στέψεις των βασιλιάδων, εδώ 11 βασιλέων και 8 βασιλισσών. Νάτο το εστιατόριο. Ασανσέρ το οποίο σε πάει επάνω. Μετά θα γυρίσουμε εδώ δεξιά, είναι η παλιά πόλη. Περνάμε τώρα μπροστά από τον Άγιο Μαρτίνο, τον καθεδρικό ναό της Μπρατισλάβα. Και βέβαια εδώ έχουμε την δυνατότητα να δούμε και ένα κομμάτι του παλιού τείχους. Εμείς βέβαια μέσα θα δούμε μια πολύ καλά διατηρημένη μεσαιωνική πύλη, πύλη του Αγίου Μιχαήλ, που είναι και το σημείο 0 των χιλιομετρικών αποστάσεων και ήταν η πύλη εισόδου των βασιλέων μέσα στην πόλη, στην παλιά πόλη της Μπρατισλάβα. Σε φίλου που πήγαν στην Ευρώπη και δεν είχαν πέσει την Πρατισλάβα που ήταν ακόμα μόλις είχε βγει από τη Σοβιετική τέτοια και ήταν ακόμα ξεφύγει. Ήταν αυτός ο πιστός που πήγε στο Σέρβο γιατί λέει κάτι φτιού ξέβλεπε. Ήταν τότε καινούριο για εκείνους. Ενώ μας το δείχνει, ξέρεις. Ότι λέει τους φτιού ξέβλεπε, να σας πω εδώ. Yeah.
είναι πάλι φοβερό μας. Δεν καταλαβαίνετε με τι σημαίνει ότι βοηθούσε στην Πρατισλάβα. Ενώ ακριβώς απέναντι, για κοιτάξτε, το κτίριο αυτό που βλέπετε σε Αρτουβό, αριστερά απέναντι, είναι το Προεδρικό Μέγαρο, η Προεδρική Κατοικία, παλιό Βασιλικό Παλάτι. Αριστερά μας, με τη σημαία της Σλοβακίας επάνω. Τι κτίριο είναι αυτό? Το κοινοβουλίο, το Δημαρχείο. Το Δημαρχείο είπε. Α, Προεδρικό Μέγαρο. Πώς τη λένε? Λοιπόν, εδώ μπροστά μας το Προεδρικό Μέγαρο. Και δεξιά εννοείται. Εδώ έχει και πάρα πολύ όμορφα έτσι, κτίρια σε άρθροβο στυλ, πολύ ωραία. Μόλις περάσαμε την πρεσβεία της Ιταλίας. Δεξιά μας το κτίριο έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεξιά. Εκκλησίες. Λίγο κατεβαίνουμε, ετοιμαστείτε, φτάσαμε στο κάστρο της Πρατισλάβα. Κοιτάξτε το αριστερά μας, θα μπούμε στο εσωτερικό χώρο, θα έχετε μια πραγματικά εξαιρετική θέα στο Δούναβι και στην πόλη, να βγάλετε φωτογραφίες. Δεξιά είναι και το κοινοβούλιο. Ανεβαίνει ψηλά για το κοινοβούλιο. Let's go.